Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τήρησε στο ζήτημα του Μεσανατολικού μια στάση αρχής. Εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι θα πρέπει να... الأوسط وقلنا بأنه يجب التزام بالقانون الدولي وخاصة بالمساعدات الإنسانية ويجب تحرير الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية ويجب أن يتم الحديث عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين وعلى أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. اليونان لها علاقات تاريخية مع الدول العربية وعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، ولكن في هذا السياق لدينا الإمكانية أن نتحدث مع الجانبين ونتحدث أيضا مع المجتمع الدولي. اليونان تستمر بتقديم خدماتها لوقف أعمال العداء من أجل إطلاق سراح الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة. سنستمر بهذا العمل. نعتبر في هذا الوقت بأن الدور الوساطي الذي بقيادة بمبادرة مصر ومبادرة από τις δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις. Κάθε μέρα η οποία περνάει δημιουργεί αφενός μεγαλύτερη επιδείνωση της ήδη υφιστάμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή και αφετέρου πολύ μεγαλύτερους κινδύνους για επέκταση των εχθροπραξιών που θα δημιουργήσουν νέες εστίες, όχι μόνο κρίσεις για τους ίδιους ανθρώπους στην περιοχή, αλλά ακόμη και για την οικονομία και για τη μετανάστευση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν, θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες προς όλες τις πλευρές.